οι Μάρξ και οι Έγκελς ότι η ιστορία μέχρι τώρα της ανθρωπότητας δεν είναι τίποτα άλλο από ιστορία ταξικών αγώνων. Το δεύτερο σημείο που μπορεί να αξιοποιηθεί το βιβλίο είναι να δούμε, χωρίς φυσικά μηχανιστικές αναφορές και ιδέες, ας πούμε, μεταφορές μέσα στον ιστορικό χρόνο, με δεδομένο ότι σε κάθε περίοδο εμφανίζονται διαφορετικοί πολυπίκυλοι παράγοντες που θα προσπαθήσουμε να τους δούμε, να δούμε αυτή η γνώση του τότε αν αντικατοπτρίζεται όπου αντικατοπτρίζεται και σήμερα. Δηλαδή αν υπάρχουν και σήμερα δομικά στοιχεία του αστικού πολιτικού συστήματος τα οποία επαναλαμβάνονται και έτσι αν τα γνωρίσουμε μπορεί να είμαστε πιο προετοιμασμένοι στις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις και στη στάση που πρέπει να πάρει από την πλευρά των συμφερόντων της εργατικής τάξης, τόσο η μαζική φορείς του λαϊκού κινήματος, όσο και ο πολιτικός του φορέας, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπό αυτό το πρίσμα δηλαδή, τη συμβολή στην ταξική συνειδητοποίηση, μπορούμε να δούμε τι μας αποφέρει η μελέτη της συγκεκριμένης περίοδου. Το πρώτο ζήτημα που μας βοηθά καλύτερα να κατανοήσουμε είναι η πραγματική οικονομική εξουσία που υπάρχει, που υφέρει κάτω από την πολιτική εξουσία και πώς στις πολιτικές διεργασίες αντανακλώνται όχι μόνο η διαπάλη και η σύγκρουση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, αλλά και οι αντιθέσεις μερίδων της αστικής τάξης μεταξύ τους. Και όταν είμαι μερίδα της αστικής τάξης, εννοούμε τμήματα του κεφαλαίου με διαφορετικά συμφέροντα, που δεν είναι κάθε φορά τα ίδια, και τα οποία αποτυπώνονται, αποκρισταλώνονται σε διαφορετικούς πολιτικούς φορείς ή καμιά φορά τένουν όχι μόνο κάθετα, έτσι όπως συνήθως λέει η αστική πολιτική επιστήμη δεξιά-αριστερά κέντρο, αλλά και οριζόντια το πολιτικό σύστημα, δηλαδή ομάδες πολιτικών που υπάρχουν σε διαφορετικά κόμματα και εκφράζουν διαφορετικά συμφέροντα. Με αυτή την έννοια μπορούμε να δούμε και ότι αυτό που συνήθως ονομάζεται και από αστούς δημοσιογράφους ή πολιτικούς κολοτούμπες, μετατοπίσεις των αστών πολιτικών, ότι δεν είναι ένα πράγμα αυθαίρετο, δεν είναι μια διαδικασία η οποία προκύπτει πλησιαρχικά από τη θέληση μόνο και την διάθεση του τάδε πολιτικού ηγέτη, τη ματαιοδοξία του να λάβει ένα φόβο ή να γίνει υπουργός, αλλά συνδέεται κάθε φορά και με τα τμήματα εκείνα της αστικής τάξης που στήριξαν την εκλογή του και κατά συνέπεια απαιτούν σε δεδομένα προβλήματα να λάβει μια δεδομένη θέση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Το τρίτο ζήτημα που πρέπει να δούμε και αν θέλει το ολοκληρώνει αυτό το σύμπλεγμα των αντιθέσεων που καθορίζουν την πορεία του αστικού πολιτικού κόσμου αλλά καθορίζουν και την εξέλιξη της ταξικής πάλης είναι πώς αυτά τα διαφορετικά συμφέροντα της αστικής τάξης στο σύνολό της αλλά και των μερίδων της ξεχωριστά διαπλέκονται με συγκρούσεις που γίνονται σε πλανητικό επίπεδο σε αυτό που συνήθως ονομάζουμε συγκρούσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, που δεν είναι σωστός όρος, να το χρησιμοποιούμε και εδώ καταχρηστικά προκειμένου να συνεννοηθούμε. Πώς δηλαδή συνολικά η ελληνική αστική τάξη, αλλά και οι μερίδες της, τοποθετούνται σε αντιθέσεις που υπάρχουν σε ευρύτερο επίπεδο από τα συμφέροντά της. Σε αντιθέσεις δηλαδή ανάμεσα σε διαφορετικά υπεριαλιστικά κέντρα. Υπό αυτό το πρίσμα, αν εξετάσουμε τη συγκεκριμένη περίοδο, θα δούμε ότι παρά το σταθερό και συνεπές από την πλευρά της αστικής τάξης μέτωπο που τηρούσαν τα αστικά κράτη απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και στις λαϊκές δημοκρατίες στην Ανατολική Ευρώπη, υπάρχει και ένα ολόκληρο πλέγμα αντιθέσεων ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε καπιταλιστικά κράτη. Πρώτη αντίθεση της εποχής είναι η αντίθεση ανάμεσα στην ΕΟΚ και στον ΝΑΤΟ. Η ΕΟΚ που εκείνη την περίοδο αρχίζει να δημιουργείται αρχικά με τη μορφή της Ένωσης για το Χάλιβα και τον Άνθρακα για να μετασχηματιστεί στη συνέχεια σε ΕΟΚ, αποτελεί ουσιαστικά την προσπάθεια του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, το οποίο σταθεροποίησε την εξουσία του στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στηριζόμενο και στα Αμερικάνικα κεφάλαια, να
αν εξακριτοποιηθεί, να αποκτήσει ένα πιο αυτόνομο ρόλο από τον αμερικάνικο υπεριαλισμό και να διεκδικήσει ένα καλύτερο κομμάτι της πίτας στο διεθνή καταμερισμό της δύναμης και των οικονομικών συμφερόντων. Μέσα στην ΕΟΚ τώρα υπήρχε ταυτόχρονα μια αντιπαράθεση για το ποια θα είναι η κυρίαρχη κατεύθυνση της ΕΟΚ. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μια πλευρά υπήρχε ο άξονας Γαλλία-Γερμανία που υπήρχε μέχρι πρόσφατα και από την άλλη πλευρά η Μεγάλη Βρετανία η οποία ήθελε να επιβάλλει τη δική της κατεύθυνση στην ΕΟΚ. Για ένα διάστημα μάλιστα η Μεγάλη Βρετανία μαζί με τη Δανία, την Νορβηγία και κάποιες άλλες χώρες προσπάθησαν να δημιουργήσουν τη δική τους ΕΟΚ, τη δική τους οικονομική ζώνη. Πέρα από αυτές τις αντιθέσεις υπήρχε η αυτόνομη αντίθεση της Γαλλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Γαλλία προσπαθούσε εκείνη την περίοδο να αναδειχθεί σε πυρηνική δύναμη, ήθελε να διατηρήσει τον αυτόνομο ρόλο της στις αποικίες τόσο της Ασίας όσο και της Αφρικής και το γεγονός αυτό την έφερνε από καιρού εις καιρών σε μεγάλη σύγκρουση με τα συμφέροντα του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Και φυσικά μια τέταρτη αντίθεση ήταν η αντίθεση της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί η συμβολή του αμερικάνικου κεφαλαίου στην ανοικοδόμηση της Γερμανίας μετά τον πόλεμο, αν θέλετε, ήταν και η πιο γλαφυρή και έντονη. Και σε μια πορεία χρόνου όμως, αφού αποκατέστησε την εξουσία του, το κεφάλαιο προσπάθησε, το γερμανικό κεφάλαιο, να δομήσει αυτόνομα τα συμφέροντά του, επομένως και απέναντι στα συμφέροντα του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κουβάρι των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, έπρεπε να τοποθετήσουν τα δικά του συμφέροντα.